Καλημέρα κύριε Χατζηδεοδόρου, καλώς ήλθατε στην τηλεόραση Αιγαίο. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας και τιμή μας να μας ταξιδέψετε σε αυτή την πανέμορφη λοιπόν εκδήλωση που λίγο αργότερα οι φίλοι τηλεθεατές μας θα δούνε και υλικό, θα δούνε αποσπάσματα, αλλά σίγουρα κι εσείς μείνατε εντυπωσιασμένος και ικανοποιημένος. Ήταν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Η συμμετοχή μου ήταν βασική και σημαντική, χάρη μιας προσκλήσεως που μου κάνανε πριν από 2 χρόνια περίπου. Ναι. Και προτίμασε, έγραψα ένα ορατόριο, δηλαδή μου στείλαν το κείμενο και εγώ το μελοποίησα. Και βρέθηκα λοιπόν σε μια πολύ ωραία ημέρα της Αλεξανδρούπολης, σε μια επαιτειακή μέρα, όπως γιορτάζαμε εδώ σε 7 του Μάρτη. Αυτοί γιορτάζουν στις 14 Μαΐου, μάλιστα. Τα 103 χρόνια γιορτάζω φέτος της απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης και τα 100 χρόνια της Μητρόπολης. Μάλιστα. Σημαντικές στιγμές. Στα πλαίσια λοιπόν των εορτασμών, γιατί προηγήθηκε πανηγυρικός εσπερινός με όλα τα μέλη της Διευθύνσης Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας Ελλάδος, με την παρουσία του ΓΕΘΑ, του ΓΕΣ, και όλων άλλων, ας πούμε, στρατιωτικών και πολιτικών, πανηγυρικός εσπερινός λιτανείο, Σάββατο αυτό, Κυριακή, μεγάλη ακολουθία πάλι εκεί στην εκκλησία και στη συνέχεια παρέλαση. Μάλιστα. Πολλά στρατιωτικά γήματα με αεροπλάνα F-16 από πάνω να πετούν κλπ. Και το βράδυ έγινε η ερμηνεία, η παρουσίαση του ορατορίου. Όπως γίνεται εδώ με τις δικές μας επαιτειακές εκδηλώσεις, ναι, αλλά εσείς είχατε διήμερο εκδηλώσεων. Ναι, τελείως διαφορετικά. Έτσι. Και να σκεφτείτε τώρα 21 σύλλογοι, παρέλωσαν 21 σύλλογοι, Καπαδόκες, από την Ιθνία, από την Ένδια, με τοπικές στολές και είχε και, συγγνώμη, είχε και πολλούς ντυμένους έτσι με παραδοσιακές στρατιωτικές σχολές, στολές, με σπάθες, με καρδιφύγα της όχι με τα σιωδρονήσια. Ήταν μια θαυμάσια παρέλαση. Η γυναίκα μου βέβαια... Εντυπωσιάστηκε πολύ, Εντυπωσιάστηκε. Λοιπόν, εγώ θα ψάξω μετά με την ησυχία μας, γιατί τώρα ο χρόνος είναι περιορισμένος για να δούμε από την δική σας εκδήλωση αποσπάσματα, αλλά αργότερα μπορούμε την άλλη εβδομάδα να το βρω από το YouTube, γιατί σίγουρα θα το έχουν ανεβάσει, ώστε να μοιραστούμε και εμείς αυτές τις ωραίες εικόνες. Ναι, τώρα αυτοί έχουν ανεβάσει οπωσδήποτε το... Σίγουρα, το δικό τους το επαιτειακό, ναι. Έχει ανέβει αυτό. Από εκεί και μετά και παρέλαση, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ανεβάσει. Για να τους πείτε ότι τώρα ήταν τα F-16, τους ευχόμαστε την επόμενη φορά να είναι και τα Rafale. Ωραία, για να ακούσουμε λοιπόν. Τέλος πάντων, με προσκάλεσαν οι άνθρωποι, με αγάπη, γιατί είναι ένας μαθητής μου, ο οποίος είναι από την Κρήτη αυτός, τον είχα στην Κρήτη μαθητή, και είναι τώρα στην Αλεξανδρούπολη Γενικός Αρχιερωτικός Επίτροπος της Μητροπόλεως. Μάλιστα. Έχω πάει στην Αλεξανδρίτη 3 φορές, είναι η 3η φορά που καλέσανε, για διάφορες άλλες περιπτώσεις. Ο Μητροπολίτης εκεί είναι ένας Μητροπολίτης Καλάσεως, δεν το συζητούμε, ας πούμε. Ναι. Το αγαπά πάρα πολύ ο κόσμος, είναι επιβλητικότατος, είναι απ' όλα και φροντίζει πάρα πολύ και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι γιορτές με μεγάλη μεγαλοπρέπεια και με μεγάλη επιτυχία. Επίσης θα έλεγα ότι αυτό ένα από αυτά που με εντυπωσίασαν ήταν η σύμβνοια μεταξύ του Δήμου και της Μητρόπολης. Η αλληλοσύνδεση, η αλληλοκάλυψη σε όλα αυτή. Το λέει και ο Μητροπολίτης σε κάποια του εκεί πέρα αναφορά και ο Δήμαρχος που βγήκε απάνω στο, και μίλησε. Και αυτό με ικανοποίησε πάρα πολύ. Είναι πολύ βασικό αυτό. Είναι πολύ βασικό. Αυτή, αυτή η σύμπνοια οδηγεί σε αποτελέσματα. Καλή συνεργασία. Οδηγεί σε αποτελέσματα σημαντικά για τον τόπο. Και μάλιστα ο Δήμαρχος είπε, λέει, μετά την ξενάρα να πω και την τελευταία καλή είδηση. Ποια ήτανε? Ήδη έχουμε εξασφαλίσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φτιάξουν το θέατρο εδώ πέρα, να το αναβαθμίσουν.
να το ανακαινήσουν. Δηλαδή θα διαθέσουν 1 εκατομμύριο τι λέτε, ευρώ για μπράβο. Να ανακαινήσει το θέατρο που είναι μια θαυμάσια αίθουσα με θεωρία, με ξέρω εγώ τι, σκηνές. Είναι ο εχθρός του καλού που είναι πάντα το καλύτερο. Το καλό, το καλύτερο σου. Πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά και το ορατόριο, το οποίο καταρχήν εγώ έγραψα τη μουσική. Συμμετείχα, δεν διήθηκα το έργο, ήμουν ακροατής, εγώ ακροατής. Γιατί δεν βρεθήκαμε μαζί, ποιοι δεν βρεθήκαμε μαζί, η χοροδία Ιερουσαλτών της Αλεξανδρούπολης. Μια χοροδία από την Θεσσαλονίκη, πολυφωνική, και ένας μαέστρος από τη Βιέννη. Θεσσαλονίκης, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Βιέννη, έχει διευθυντής όπερας στη Βιέννη. Αυτοί λοιπόν οι τρεις φορείς συνεργαστήκανε, αφού τους έστειλα εγώ τη μουσική όλη και το στήσαν το έργο. Και το παρακολούθησα και εγώ σαν ένας ακροατής όπως οι άλλοι. Και ομολογώ ότι μ' άρεσε πάρα πολύ, έκανα επαγγελματική δουλειά. Ειδικά θα δείτε από το μικρό απόσπασμα που έχω αφήσει, ότι είναι εντελώς επαγγελματική δουλειά και η χοροδία, η πολυφωνική. Εντάξει, βυζαντινή, γνωστή, αλλά η πολυφωνική ήταν καταπληκτική. Είχε δύο σολίστες εντωμεταξύ, μια μέτρο σοπράνο και ένα τενόρο. Εξαιρετική, Η ορχήστρα επίσης εξαιρετική. Ο μαέστρος καταπληκτικός. Τι σας είπαν μετά το τέλος, φαντάζομαι. Από την αρχή και στο τέλος όλοι, οι φωτογραφίες, πράγματα. Ήταν εκεί, είπαμε ότι ήταν ο Γεθά και ο Γες. Ο Γεθά δεν ήταν στη εκδήλωση, ήταν όμως ο Γες. Mm-hmm. Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ναι, είναι ο Γες, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο αρχηγός. Ναι, και βγήκε πάνω στη σκηνή, θα φωτογραφηθούμε και φωτογραφηθήκαμε με τον Δεσπότη, εγώ και αυτός, και το πλησίασα. Του είπα, τέλος πάντων, στρατηγέ μου, έχω και μια συμπάθεια, θα έλεγα, με τους στρατιωτικούς. Μου λέει, γιατί. Γιατί, λέω, εμένα με σπούδασε ένας θείος μου στρατηγός, πολέμαρχος του 40. Μάλιστα. Ναι, τι λες, μάλιστα. Μου λέει, να σου πω κι εγώ κάτι. Εσένα σε σπούδασε ο θείος ο στρατηγός και εσύ τώρα απόψε σπούδασε στους στρατηγούς, λέει. Πάρα πολύ ωραία, πολύ φράση. Ήταν βέβαια μια ξεχωριστή βραδιά και... Χαιρόμαστε. Εν κατακλείδη ήθελα να πω ότι και εγώ και άλλοι άνθρωποι να έχω πει δηλαδή ένα δυναμικό καλύμι, γερό, το οποίο μπορεί να φανεί και εκτός καλύμι πάρα πολύ. Έτσι είναι. Αλλά μάλλον δεν το αναδεικνύουμε καλύμι. Είναι αυτό που λέμε, ένας καλός συντονισμός και καλές συνεργασίες, κοινό πνεύμα, αυτό. Βλέπετε τι έκανε αυτοί οι άνθρωποι. Φωνάξανε εμένα, θα το γράψω. Ένα. Εγώ δεν είμαι από την Αλεξανδρούπολη, φωνάξανε εμένα, θα το γράψω. Φωνάξαμε μια χοροδία από τη Βιέννη, από τη Θεσσαλονίκη. Φωνάξαμε ένα μαέστρο από τη Βιέννη. Δηλαδή, απίστευτο. Οι άνθρωποι κάνανε ένα δέσιμο. Και ευχαρίστησε και ο Δεσπότης το Δήμο ότι χωρίς τη βοήθειά σας θα μπορούσαν, γιατί όλοι αυτοί πληρώθηκαν. Τώρα μαέστρο από τη Βιέννη έρθει έτσι. Αφού δεν τον προσφώνησε και όλος ο Δεσπότης. Ενώ ευχαρίστησε εμένα, ευχαρίστησε και τον διευθυντή της δημοτικής χοροδίας. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είπε ευχαριστούμε για τον μαέστρο, που πάνε να πει ότι. Καταλαβαίνουμε. Πληρώθηκε αυτός ο άνθρωπος και καλά να κάνει επαγγελματίας υψηλής κλάσης. Ενώσαμε το Βόρειο Αιγαίο με το Νότιο και δώσαμε και ευρωπαϊκή πινελιά, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι. Σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που με ενδιαφέρον ιδιαίτερο περιμένουμε να παρακολουθήσουμε αμέσως μετά. Εγώ να ευχηθώ και πολλές άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Και μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί να το καμαρώναμε. Για να δούμε όμως και τα του οίκου μας, πώς είμαστε εδώ με τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως. Ναι, έχουμε καιρό να μιλήσουμε για τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, διότι... Από το φθινόπωρο ναι, που ξεκίνησε σιγά σιγά. Πέσανε κορονοϊό, τα είχαμε σταματήσει και καθυστερήσαμε και να δώσαμε τα πτυχία. Φέτος λοιπόν δώσαμε 6 πτυχία. Μπράβο. 4 διπλώματα και 2 πτυχία. Ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία των παιδιών, είχαν προετοιμαστεί καλά και φέτος έχουμε 3 πτυχία. Είχαμε κάποιες γκρίνιες πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί δεν δίνουμε πτυχία εύκολα, μα δεν μπορούμε να δώσουμε και πτυχία.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πάρει το τύπο, πρέπει να ξέρει τι να ψάχνει. Να το αξίζει. Βέβαια. Ευτυχώς τα παιδιά ήταν καλά όλοι και πήγανε πολύ καλά. Χαίρομαι. Εύχομαι να συνεχιστεί, δεν ξέρω. Έχουμε παιδιά και από τα γύρω νησιά. Εντάξει, έρχομαι. Ή από άλλες περιοχές. Πήρε κάποιος δίπλωμα. Πού? Από τους εκτός Καλύμνου. Εκτός Καλύμνου. Όχι, Καλύμνη ήταν. Όχι. Ωραία. Από τους σπουδαστές οι οποίοι λείπουν και έρχονται εδώ και λείπουν πάλι ξανά και αυτό είναι. Γι' αυτό είναι σιγάλι με αυτό είναι το άσχημα ότι κινείται ο κόσμος πολύ έξω από το χώρο της. Πολύ. Με αποτέλεσμα να μην φαίνεται και πολύ το αποτέλεσμα. Εδώ υπάρχει αποτέλεσμα, αλλά φεύγουν τα παιδιά. Τι να πούμε. Ναι, ναι. Άλλοι ταξιδεύουν. Είναι δυστυχώς θλιβερό. Μετανάστες, άλλοι σπουδαστές. Ναι, φυσικά. Όταν δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να σου δώσει ο τόπος σου, παιδιά με διδακτορικό ή με μεταπτυχιακά και είναι σερβιτόροι σε κάποιες περιοχές, είναι θλιβερό, κύριε καθηγητά. Ναι, τώρα η Καλύμνος πρέπει να το κάνουμε. Είναι νησί, είναι μικρός χώρος. Αυτό ισχύει και για άλλες περιοχές, δεν είναι μόνο για την Καλύμνο. Στην Αξιολούπολη, τώρα εγώ είπα ότι έχω πάει τρίτη φορά μέσα σε μια δεκαετία. Όμορφη πόλη, σύγχρονη. Έχει τετραπλασιαστεί, δεν ξέρω ότι έχει γίνει μια τεράστια πόλη τώρα. Μάλιστα. Με ευθείες πάντα, ρημοτομία, άριστη κλπ. Και τώρα με τη βάση που έχει γίνει εκεί πέρα, καταλαβαίνετε. Ακόμη περισσότερο. Είναι μεγάλα μέρη, όπως είπατε, έχουν δυνατότητες πολλές. Χθες είχαμε μια συζήτηση με τον Αντώνη Μιαούδη από τον Darwin, καθότι πολλοί Καλύμνοι προετοιμάζονται να έρθουν και μας έλεγε ότι θα τους λείψει η ψαλτική του καθηγητή Γιώργου Φραζή, ο οποίος έρχεται σε 10 μέρες στην Καλύμνο, έτσι, και το ξέρετε και δεν ξεχνάμε και ποτέ εκείνη την ωραία σύνδεση που κάναμε, τη βιντεοκλήση, με την προσφορά σας και προς την Ομογένεια, γιατί ήταν κάτι που τους έλειπε πάρα πολύ σε κάθε πόλη της Αυστραλίας και όχι μόνο, φαντάζομαι, είχαν ανάγκη να στηρίξουν την ψαλτική, να μάθουν οι νεότεροι, να βοηθηθούν οι μεγαλύτεροι. Και είναι πάτη πολύ βασικό. Και τον Darwin, ξέρετε, ετοιμάζει τη νέα του ενορία. Τη νέα ενορία του Αγίου Σάββα της Καλύμνου. Θα χτιστεί η εκκλησία τώρα εκεί. Στο Palmerston, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εκεί θα χρειαστούν ενισχύσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Θέλετε να μας πείτε αυτό το απόσπασμα που θα δούμε. Τι ακριβώς είναι, ποια σημεία του. Το πρόσφατο είναι μια ομιλία του, καταρχήν μια εικόνα από την απονομή μου, απονήμα ένα. Ωραία. Για να μην τρώω πολύ χρόνο, το δώσω σε εικόνα γιατί μίλησε αρκετά ο Μητροπολίτης, στην αρχή που μιλάω και για μένα και για την εκδήλωση. Ωραία. Και ένα κομμάτι από το μουσικό κομμάτι. Πάρα πολύ ωραία, να το χαρούμε. Μια που είναι και Παρασκευή και κλείνουμε έτσι την εκπομπή. Και που έχουμε μπροστά μας και ένα τριήμερο εορταστικό του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε όλοι καλά και πάντα να είμαστε φωτισμένοι, κύριε καθηγητά. Και εσείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που συνεχίζετε ακούραστος, στις επάλξεις, ενεργός και πάντα δημιουργικός. Ναι, σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ με την αγάπη σας. Οπωσδήποτε συνεχίζω όσο μπορώ, όχι όπως παλιά, όπως μπορώ. Είχαμε αυτά τα χρόνια πολύ καλή ευκαιρία για βιβλία, γράψα αρκετά βιβλία, γράψα αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι ολοκλήρωσε ένα κύκλο πλέον, ας πούμε, γνώσεων. Έχω κάποιες προσκλήσεις, πάλι δύο προσκλήσεις για συνέδρια, επιστημονικά. Συνεχίζω δηλαδή. Συνεχίζετε και είναι πολύτιμο πραγματικά, πιστέψτε με. Και εμείς εδώ είμαστε να μοιραζόμαστε όλα αυτά νοερά, να τα αναδεικνύουμε και να νιώθουμε υπερήφανοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πολύ. Εσάς προσωπικά, γιατί πάντα με πολύ αγάπη με φιλοξενείτε και το σταθμό που είναι εξίσου φιλόξενος για το πρόσωπό μου και εύχομαι να είστε υγιείς, δυνατοί, να συνεχίσετε να προσφέρετε και εσείς τις υπηρεσίες σας στην Καλύμνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό τριήμερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους μας. Γεια σας. Γεια σας.